Ως Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής χαιρετίζουμε και τη σημερινή κινητοποίηση. Ως γονείς έχουμε ερωτήματα, αγωνία και έντονο προβληματισμό. Γιατί το δημόσιο σχολείο είναι απροετοίμαστο, επειδή και πριν την πανδημία δεν είχε στο επίκεντρο του τις ανάγκες των μαθητών. Και γι' αυτό την αποκλειστική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν δέχεται να μας συναντήσει. Άλλωστε τι να μας πει, μας έλεγαν είναι έτοιμοι. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαν. Γι' αυτό πέρασαν νόμο μέσα στο καλοκαίρι για 27 τμήματα και έκλεισαν εκατοντάδες τμήματα τις πρώτες τάξεις όλων των βαθμίδων. Γι' αυτό προσέλαβαν λιγότερες καθαρίστρες και μάλιστα ελεγχιστικά εργαζόμενες. Γι' αυτό προσέλαβαν λιγότερους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό δεν είχαν αποθέματα αντιδραστηρίων για να κάνουν επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία μας. Γι' αυτό έφεραν τις χειρότερες αίθουσες που διατίθονται για να στεγάσουν τα τετράχρονα παιδιά μας. Γι' αυτό έστειλαν τη μάσκα αερόστατο και το παγουρίνο σφινάκι. Ειδικά φέτος που η επιδημία του COVID έβγαλε στην επιφάνεια και ανέδειξε τη διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων για τα συσσωρευμένα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση, έχουμε τάξεις κοντέινερ, τάξεις υπόγεια, χωρίς δυνατότητα αερισμού, 25-27 τμήματα, τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Και αφού η κυβέρνηση θέλει να μιλά με μέσο όρο, να δώσουμε και εμείς το μέσο όρο μας. Σχολικές μονάδες με μέσο όρο 1,5 καθαρίστρια. Δεν χρειάζεται να δώσουμε στοιχεία, γιατί αν ξεκινήσουμε θα τελειώσουμε αύριο. Εξάλλου τα ζούμε όλοι μας τα σχολεία μας. Αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα 205 νήπια που έχουν μείνει ξεκρέμαστα στην Πετρούπολη ή στα 180 νήπια της Κεσαριανής που τους βάζουν να κάνουν μάθημα σε κλουβιά, στους 280 μαθητές του Λυκείου του Ταύρου που κάνουν μάθημα σε 30 τμήματα με μόνο 2 τουαλέτες ή στο Γέρακα που αναγκάζονται να μοιράσουν τα νήπια σε αποστάσεις διαφορετικών νηπιαγωγείων 4 χιλιόμετρων σε απόσταση από το σπίτι τους. Αντιμετωπίσαμε με μεγάλο αίσθημα ευθύνης την πανδημία του κορονοϊού εμείς οι γονείς. Αλλά η κυβέρνηση έχει τη μοναδική ευθύνη που δεν ικανοποίησε τα δίκαια και ρεαλιστικά αιτήματά μας. Να διασφαλίζουν δηλαδή την προστασία, την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών και φυσικά την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Σήμερα, έχοντας κάνει λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα και αξιοποιώντας το καταδοκούν, δεν απαντάνε ούτε στο ελάχιστο στις αγωνίες και τους προβληματισμούς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεν είναι δικιά μας ευθύνη λοιπόν το κάθε lockdown που θα γίνεται σε σχολείο να το πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι γονείς με υπερορίες μας αφού την άδεια ειδικού σκοπού μόλις προχθές η κυβέρνηση την κατέργησε. Οι σύλλογοι και οι ενώσεις της Αττικής με αγωνία κουβεντιάζουν έξω από τα σχολεία. Ήδη έχουν γίνει κινητοποίησεις σε δήμους όπως την Κεσαριανή, το Κολαργό, το Κερατσίνι για τα πιο πάνω ζητήματα. Και το επόμενο διάστημα ήδη προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις συλλόγων και ενώσεων για κινητοποίησεις σε δήμους, σε διευθύνσεις εκπαίδευσης όπου έχουν καταγραφεί συνολικά τα κτηριακά προβλήματα και οι ελλείψεις τόσο σε προσωπικό καθαριότητας όσο και σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων από τους συλλόγους μέλη μας. Σε πολλά σχολεία της Αττικής παρουσιάστηκαν κρούσματα COVID και αν δεν υλοποιηθούν τα αιτήματά μας, αυτό θα διευρυνθεί. Απαιτούμε τώρα διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές. Σίγουρα η φετινή χρονιά δεν θα είναι μια από τα ίδια, αλλά θα είναι χειρότερη λόγω και του νέου νομοσχεδίου για την παιδεία που ψήφισε η κυβέρνηση. Ως Ομοσπονδία λοιπόν Περιφέρειας Αττικής δηλώνουμε ότι όσο το αγαθό της εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται δημόσια δωρεάν καθολικά για όλα τα παιδιά μας, εμείς οι γονείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την μόρφωση που δικαιούνται σήμερα τα παιδιά μας. Με συλλογικές λοιπόν διαδικασίες σε κάθε Δήμο, μαζί με τις ενώσεις και τους συλλόγους μας, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, συζητάμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε σχολείο και οργανώνουμε παραστάσεις διαμαρτυρία προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Συνεχίζουμε αγωνιστικά.